προσωπικότητες της περιοχής μας, θρησκευτικές, πολιτικές, επιστημονικές. Ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ στην Αθήνα να συζητήσουμε για την ανάγκη προστασίας και στήριξης στην ανάπτυξη των θρησκευτικών και πολιτισμικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους επικεφαλείς των εκκλησιών, των πιο διαφορετικών δογμάτων και ειδικότερα τον Οικουμενικό Πατριάρχη, πρωτεργάτη της πράσινης διπλωματίας και της θρησκευτικής διπλωματίας. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, που είναι πάντα συμπαραστάτης στην εξωτερική μας πολιτική. Ευχαριστώ για τη στήριξη και τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, που θα χαιρετήσει το σημερινό μας δείπνο. Η Μέση Ανατολή και η Βόρειος Αφρικής συνδέονται με χιλιετίες κοινής ιστορίας με την Ελλάδα. Οι πολιτισμοί μας, εδώ στην περιοχή, αλληλοεπηρεάστηκαν και τα θρησκευτικά δόγματα της ζήσης γεννήθηκαν σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την περιοχή. Αν σήμερα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και επιστήμης στη Δύση, κάτι ανάλογο με εκείνη του Κινέζικου στην Ανατολή, αυτό οφείλεται στη διάσωση και αναπαραγωγή του από τους Άραβες και τον εξαπλούμενο πολιτισμό που συνδέθηκε με το Ισλάμ. Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο μια λεκάνη γεωγραφική και ισχυρών γεωπολιτικών συμφερόντων. Πριν απ' όλα είναι μια περιοχή παραγωγής ιστορίας, παραδόσεων, πολιτισμού και επιστήμης μέσα από ένα συνεχή αλληλοεπηρεασμό ανάμεσα στις πιο διαφορετικές θρησκείες, πολιτισμούς, θεσμικά συστήματα και διαπροσωπικές σχέσεις. Οι περιοχές αυτές, μέσα σε χιλιετηρίδες, γνώρισαν και αφομοίωσαν τις πιο διαφορετικές αρχές, ιδέες, προγράμματα και κοινωνικά σχέδια. Είχαν όμως ταυτόχρονα μια μεγάλη θετική ιδιαιτερότητα. Υλοποιούν σε ένα βαθμό από την αρχαιότητα οράματα και ιδέες που σήμερα θεωρούνται βαθιά δημοκρατικές. Συχνά υλοποιούν βέβαια με πολύ μεγάλες δυσκολίες και αρνητικές ανατροπές ιδέες και οράματα που συμβάλλουν στην δυτική νεωτερικότητα. Στις περιοχές για τις οποίες μιλάμε και θα μιλήσουμε αυτό το διήμερο υλοποιήθηκαν μορφές πολυπολιτισμικότητας και πολυθρησκευτικότητας. Τα πιο διαφορετικά πολιτιστικά και θρησκευτικά ρεύματα συνυπήρξαν ακόμα και ειρηνικά. Ρεύματα του Ισλάμ, εκκλησίες του Χριστιανισμού, παλαιότερες δοξασίας συγκρότησαν σε ορισμένες περιοχές πολυπολιτισμικές και πολυθρησκευτικές κοινωνίες. Αυτές σήμερα καταστρέφονται από εξτρεμιστές που επικαλούνται θρησκευτικά προτάγματα. Οι εξτρεμιστές δεν θεωρούν τον εαυτό τους ως μεσολαβητή ανάμεσα στις αμαρτίες και αρετές των ανθρώπων προς τον Θεό. Γεγονός που επέτρεπε να κατανοήσουν ότι υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Κάθε άλλο. Θεωρούν τον εαυτό τους αποκλειστικό αγγελιοφόρο του Θεού προς τους ανθρώπους. Μοναδικό και με δικαιώματα ζωής και θανάτου πάνω τους. Η αίσθηση ότι αυτοί είναι οι κύριοι και όχι οι υπηρέτες του θεϊκού μηνύματος, κύριοι επί των υπόλοιπων ανθρώπων και όχι οι συμπαραστάτες τους, αιτιολογεί την απάνθρωπη και θεμελιακά αντιθρησκευτική δράση τους. Καταστρέφουν πολιτισμικές και θρησκευτικές κοινότητες, τον πλούτο της Μέσης Ανατολής και της νότιας πλευράς της Μεσογείου. Και ενώ λοιπόν παρακολουθούμε τι συμβαίνει σήμερα στη διεθνή